ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε προκηρύξει ένα πρόγραμμα ουσιαστικά για την αναβάθμιση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών των δημοσίων φορέων. Σε αυτή την πρόσκληση ήταν επιλέξιμο και το Επιμελητήριο Χίου. Υπέβαλε λοιπόν μία πρόταση ύψους 308.000 ευρώ. Η πρόταση αυτή έχει ήδη λάβει την προέγκριση, όχι την τελική έγκριση, την προέγκριση από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και αναμένεται η αξιολόγησή της από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο Επιμελητήριο για να ψηφιοποιήσουμε πλήρως τις υπηρεσίες μας. Ήδη θα έχετε δει, όσοι συναλλάσσετε με το Επιμελητήριο, ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες είναι ψηφιοποιημένες, αλλά θα προσθεθούν και άλλες υπηρεσίες. Και θα αγοραστεί και κάποιο hardware για να υποστηρίξει αυτές τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι και εν ώψη των νέων συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί, που από ό,τι βλέπουμε δεν είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολούσε απλά 1, 2, 3 μήνες, αλλά έχει τραβήξει μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε πλήρως τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και αυτή είναι η λογική αυτού του προγράμματος. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι ήδη, όπως είπατε, αρκετές από τις υπηρεσίες έχουν ψηφιοποιηθεί και γίνεται η χρήση, ποια είναι η ανταπόκριση από τα μέλη σας για να έχουν εξοικειωθεί? Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή και αυτό συμβαίνει διότι βλέπουν όλοι το πόσο εύκολο είναι να λάβουν παραδείγματος χάρη ένα πιστοποιητικό ή να πληρώσουν με ταυτότητα πληρωμής παρά να έρχονται στο Επιμελητήριο και να σπαταλάν περισσότερο χρόνο και τώρα με τα καινούργια δεδομένα να έχουν και το ρίσκο του να συναλλάσσονται με περισσότερους ανθρώπους.